Πόμο βιαστικάρι. Εδώ, φωτογραφική κοίτα. Παπά, περίμενε. Περίμενε γιατί βγάζει πατάτες στο τραβήσιο, πατέρα σου. Κάτσε ένα λεπτό να βγάλουμε εδώ. Όχι, έβγαλε. Περίμενε να βγάλω κι εγώ. Μπράβο σας, χρόνια πολλά, μπράβο. Πολύ ωραία. Άγιε Βασίλη, τι κάνεις. Μπράβο. Πώς πάμε. Γεια σου Γιωργάκη, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά. Σήμερα άμαξα σήμερα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, η σημερινή μέρα και οι υπόλοιπες των εορτών που απομένουν, οπωσδήποτε η υποδοχή που μου έγινε, τώρα δεν θα αναφερθώ το τι συνάντησα από τα καιρικά φαινόμενα. Χιόνια πολλά στους λόφους. Υποχρεώθηκα λοιπόν, ειδοποίησα τον αμαξά μου με τον ύπο και ήρθε, με παρέλαβε, είχα πολλά δώρα. Έζησες πιστεύω την εικόνα εδώ πριν, μοιράσαμε σε όλα τα παιδιά μέχρι όσα δώρα υπήρχαν. Κάπου θα κάνουν υπομονή την παραμονή της πρωτοχρονιάς, γιατί η προσέλευση των παιδιών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχεις λεφτά όμως, είδα ότι ήταν με άμαξη και δεν πήρες αυτοκίνητο. Όχι βέβαια, αυτοκίνητο. Ο Άγιος Βασίλης δεν χρησιμοποιεί αυτοκίνητα. Ο Άγιος Βασίλης βέβαια οπωσδήποτε είναι απλός και δεν θα αναφερθώ για τις συγκυρίες. Δεν θα αναφερθώ για τις συγκυρίες της Κρίσεως. Οι συγκυρίες της Κρίσεως δεν αγγίζουν τον Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης θέλει πάντα και ειδικά στα παιδιά να δώσει μία αφορμή. Μία αφορμή που ειδικά για τα παιδιά πρέπει στα χείλη τους να έχουν το χαμόγελο πρωτεύον. Να έχουν, γιατί η ψυχούλα τους είναι αγνή. Και δεν φτάνει σε τίποτε, δεν φτάνει σε τίποτε τα παιδιά από τους γονείς να έχουν την αρμόζουσα συμπεριφορά.